φίλοι. Περίοδος αυξάνονται οι παρακλήσεις. Παναγία, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευκαιρία για περισυλλογή, περίσκεψη, αυτοκριτική. Σε αυτό το podcast δεν θα ήθελα να αναφερθούμε σε πληροφορίες ή ρεπορτάζ για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική εντός Ελλάδος, στη μεγάλη εικόνα που είναι η παγκόσμια διεθνής πολιτική σκηνή και όσα ετοιμάζονται και προετοιμάζονται. Ήθελα λίγο να σταθούμε σε ορισμένα απλά πράγματα. Κανονικά θα έπρεπε να μπορούμε να τα δούμε, να τα μελετήσουμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά. Ο άνθρωπος, όπως έχω ξαναπεί, στην πορεία του προς το καθομοίωση από το κατ' εικόνα, το χρησιμότερο πράγμα που έχει να διαχειριστεί εκτός από τη ζωή του, το πολύτιμο δώρο, ύψιστο δώρο του Θεού, ένα δώρο που πρέπει να το διαχειριστεί με σύνεση, ψυχραιμία, εφαλιότητα, σεβασμό. Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστό δώρο και στον κάθε άνθρωπο και μέσα από τον κάθε άνθρωπο ζει ο Θεός, αρκεί να μπορεί να τον ανακαλύψει και να μιλήσει μαζί του, μιλώντας δηλαδή με τον ίδιο του τον εαυτό. Ο άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει και τη σχέση του με τον Θεό, τον Πατέρα και ουσιαστικό δημιουργό του. Όλο αυτό σε όσα χρόνια του χαρίσει ο Θεός, αν και βλέπουμε ότι δεν μπορώ να μην το πω, γιατί είναι μια σκληρή πραγματικότητα και θα ήταν αδιανόητο για μένα να μην το αναφέρω πάλι, ότι το πέπλο του θανάτου απλώνεται παντού και κανείς πια δεν μιλάει. Έχουμε συμβιβαστεί, πεθαίνουν νέοι άνθρωποι ξαφνικά, ευνηδιαστικά, απρόσμενα, και έχει γίνει δυστυχώς κομμάτι της καθημερινότητάς μας και κανείς, μα κανείς, δεν αντιδρά από τη μια. Απ' την άλλη αποφεύγουμε να το συζητήσουμε μεταξύ μας, να το θίξουμε, να βρούμε τα αίτια αυτού του φαινομένου, αυτής της κατάστασης που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η κατάσταση, όσο και να μην το λένε εδώ τα συστημικά μιμιέ, παρασύρωμα βέβαια, όντας δημοσιογράφος και το κεφάλι μου είναι γεμάτο από πληροφορίες και ρεπορτάζ, η Αμερική αυτή τη στιγμή συγκλονίζεται από ένα, από μια είδηση που, ενώ ήταν γνωστή στους οργανισμούς, στους αρμόδιους, και αν δεν το ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, θα εξακολουθούσε να ήταν κάτι που αφορούσε μόνο στατιστικά, νούμερα, οργανισμούς. Οι αυτοκτονίες στην Αμερική ξεπέρασαν κατά πολύ το δίκτυο επικινδυνότητας. Δεν θα μπω σε νούμερα, θα σας τα επισυνάψω κάτω από αυτό το podcast. Και αν στην Αμερική οι αυτοκτονίες έχουν γίνει
τόσο μεγάλο πρόβλημα αισθητό που αναγκάζεται και ο γυραιός πρόεδρος στα δεσμά του βίου και της ζωής του να το αναφέρει ως ένα συγκλονιστικό γεγονός που δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο και να μένει στατιστικά, σας διαβεβαιώνω ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Οι αυτοκτονίες μάλιστα καταχωρούνται ως περιστατικά, αλλά καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για αυτοκτονία αν έχεις τις κατάλληλες προσβάσεις. Βλέπεις, καταλαβαίνεις. Στατιστικά έχουμε 1 με 2 αυτοκτονίες την εβδομάδα. Στην Αμερική, βέβαια, μιας και το ανέφερα, τα νούμερα είναι τραγικά. Θα δείτε από κάτω από το podcast περί τίνος πρόκειται. Πέρα όμως από τις αυτοκτονίες, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος παραδόθηκε στην απελπισία και στην απόγνωση, υπάρχει και το πέπλο του θανάτου, το οποίο σκεπάζει ένα ακόμα βαρύτερο πέπλο, το πέπλο της σιωπής, των συστημικών μιμιέ. Αναγκάζονται πολλές φορές να αναφερθούν αν πρόκειται για καμιά τηλεπερσόνα, κανένα αστέρα της τηλεόρασης, κανένα από όλα αυτά τα απολυθώματα του συστήματος, τα οποία προβάλλει και αναπαράγει το ίδιο το σύστημα, αναπαράγοντας το κακό εαυτό του. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτά. Και όμως κάθε γειτονιά, κάθε μέρα, έχει από 2 μέχρι 5 έως 6 τέτοια περιστατικά ευνηδιαστικού θανάτου που απλώνεται στη ζωή μας. Και παράλληλα, κανείς δεν μιλάει, δεν αναφέρονται ούτε για τις αυτοκτονίες. Ξεκίνησα λοιπόν να σας λέω, πριν παραδοθώ στη δίνη των πληροφοριών που μόλις προανέφερα, θα επισυνάψω κάποια στοιχεία κάτω από το podcast. Αυτές οι μέρες, όπως και οι μέρες των μεγάλων θεομητορικών εορτών, των δεσποτικών εορτών, αν θέλετε ακόμα και οι προσωπικές ημέρες των γενεθλίων ή των ονομαστηρίων μας, είναι μικροί σταθμοί όπου πρέπει να τους χρησιμοποιούμε για μια μικρή ψυχική και πνευματική ανάπαυλα, ανακοχή με τα κακά στοιχεία του εαυτού μας και της καθημερινότητας, στοιχεία που προκύπτουν μέσα από την θρυβή των προβλημάτων. Να καθίσουμε λίγο και να μιλήσουμε με τον εαυτό μας. Μιλώντας με τον εαυτό μας, μοιραία και αναπόφευκτα, θα μιλήσουμε και με τον Θεό. Ξέρετε, η διαδικασία του να μιλήσεις με τον Θεό περνάει μέσα από μια ειδική, ξεχωριστή διαδικασία που ο άνθρωπος ανακαλεί, αντλώντας από το απόθεμα των ψυχικών και πνευματικών δυνάμεών του. Γι' αυτό και χρειάζεται καταρχήν η περίσκεψη. Ψάξτε να βρείτε την ετυμολογία, τη βαθύτερη ετυμολογία της λέξεως, η περισυλλογή. Επίσης ψάξτε, και καθώς γίνεται αυτή η διεργασία, θα σας δώσω κάποια παραδείγματα μαθηματικά, για να μην πω το τετριμένο μοιραία και αναπρόφευκτα, οδηγήσε στην αυτοκριτική. Τι εννοώ? Εννοώ
στο τέλος της ημέρας, της κάθε ημέρας, αναρωτιέσαι, βάζεις μια λίστα και λες σήμερα τι έκανα, ήταν παραγωγική ημέρα, έγιναν όλα όσα είχα κατά νου, όσα προέκυψαν, τα ολοκλήρωσα, είχε θετικό πρόσημο η ημέρα, ήταν μόνο άρνηση, ήταν μόνο αρνητική ενέργεια, αρνητικά γεγονότα. Από τη μια. Από την άλλη ψάχνει να βρεις ό,τι καλό έγινε. Είτε σε συλλογισμούς και λογισμούς, είτε σε πραγματικά γεγονότα. Πήγα, ας πούμε, ψώνισα, ολοκλήρωσα ένα κείμενο που το είχα εγκαταλείψει εδώ και καιρό. Τέλειωσα κάποιο βιβλίο που έπρεπε να κάνω. Ολοκλήρωσα μια δουλειά που ήταν μισή. Έκανα α, β, γ, μια λίστα εργασιών. Ασχέτως αν έχουν να κάνουν με την τριβή του σώματος ή της ψυχής και του πνεύματος. Στον απολογισμό λοιπόν της ημέρας, μοιραία, αρχίζεις και σκέφτεσαι, σας περιγράφω δηλαδή τη διαδικασία. Ήταν παραγωγική και επικοδομητική ημέρα μου σήμερα. Εκεί που λέμε κοιτάς ψηλά το ταβάνι, ιδιαίτερα αν είσαι και μόνος σου. Και ψάχνεις. Σε αυτήν όλη τη διαδικασία που είναι μια καθημερινή έμφυτη διαδικασία του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος ως έλογο στοιχείο, όλα αυτά είναι κομμάτια της καθημερινότητάς του και δεν έχουν να κάνουν με ταξικές ιδιότητες, ξέρω εγώ, πλούσιος, φτωχός, αστός, μεσοαστός κλπ. Αυτά είναι διεργασίες που γίνονται σε κάθε άνθρωπο. Για να γίνουν όμως αυτές οι διεργασίες, χρειάζεται το συγκριτικό πλεονέκτημα πια, το οποίο είναι πανάκριβο. Δύο είναι πάρα πολύ ακριβά αγαθά, άειλα στην πραγματικότητα. Ο χρόνος που πρέπει να τον διαχειριστείς και να τον οικονομήσεις με περίσκεψη, νυφαλιότητα, ψυχραιμία, σύνεση, φρόνηση και δεν εννοώ το χρόνο μέσα στο στενό χρονικό πλαίσιο των 24 ωρών, εννοώ τη βαθύτερη έννοια του χρόνου που μας ροκανίζουν, γι' αυτό και μας προσθέτουν πάρα πολλά πράγματα και έτσι δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να αφιερώσουμε ένα κομμάτι του χρόνου στον εαυτό μας για να γίνει αυτή η τριβή, όπως αφιερώνεις χρόνο για να διαβάσεις ένα μυθιστόρημα και να ταυτιστείς με τον πρωταγωνιστή ή με τους ρόλους που προτάσει ο συγγραφέας κάθε φορά και ψάχνει να βρεις το δικό σου πρωταγωνιστή σε κάποιο από όλα αυτά τα πρόσωπα που περιφέρεται σε κάθε μυθιστόρημα, κάθε αφήγημα κλπ. Το δεύτερο, πάρα πολύ ακριβό, που επίσης γίνεται κατάχρηση με δόλο, είναι η πληροφορία. Χρόνος, σας έχω μιλήσει πολλές φορές και θα εξακολουθώ να μιλάω, είναι αυτό για το οποίο όλοι οι λαοί, όλοι οι πολιτισμοί, όλα τα έθνη, όλες οι κουλτούρες, όλα τα θρησκευτικά φαινόμενα δίνουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα με προσήλωση, γιατί είναι μέσα σε αυτή την χρονοκάψουλα που ο άνθρωπος πρέπει να κάνει πολλά πράγματα. Η έννοια του χρόνου θα απασχολήσει εφ' εξής την ανθρωπότητα πάρα πολύ. Γιατί εάν σήμερα μας κατατρέχουν και μας αποσπούν την προσοχή, όχι πως δεν πρέπει να ασχοληθούμε με το φαινόμενο της τεχνητής νοημοσύνης,
και ό,τι αυτό παράγει, τα βιοηθικά διλήμματα σε όλες τις διαστάσεις, θεολογική, πνευματική, ανθρωπιστική. Το άλλο κομμάτι, το οποίο θα σοκάρει την ανθρωπότητα και έρχεται πολύ σύντομα, είναι ότι η επιστήμη μέσα στη φρενίτιδά της να κατακτήσει γνώση, να διαμορφώσει γνώση, αυτό είναι το τρίτο επίπεδο που ο άνθρωπος καλείται να ταξινομήσει, την έννοια της γνώσης. Και προσέξτε, δεν εννοώ τη γνώση αυτή που μας δίνουν τη βιομηχανοποιημένη από τα σχολεία, από τα πανεπιστήμια, από τα ιδιωτικά ή δημόσια κέντρα εκπαίδευσης, εκπαιδεύουμε μόνο τα ζώα. Οι άνθρωποι ως έλογο και ένθεο όν δεν εκπαιδεύονται. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε διαδικασία διαπαιδαγώγησης, παιδαγωγούνται. Πάση περιπτώσει, το επόμενο κεφάλαιο λοιπόν, το βασικό κομμάτι, πέρα από το χρόνο και τη διαχείρισή του, το δεύτερο, όπως είπα, είναι η πληροφορία που θα αναχθεί σε μείζον ζήτημα και πανάκριβο, πολύτιμο αγαθό, τώρα είναι δωρεάν, σε τέτοιο βαθμό που να προκαλεί σύγχυση παντού. Ζούμε την περίοδο της μεγάλης σύγχυσης, η οποία φτάνει στο τέλος της. Το τρίτο κεφάλαιο και το τρίτο επίπεδο είναι ότι το σοκ που θα περάσει το ανθρώπινο γένος είναι ότι θα μπορέσει να δει την ιστορία του κάθε λαός, κάθε έθνος και σε μερικά χρόνια κάθε άνθρωπος θα μπορεί να δει πίσω στο χρόνο τους γεννήτωρές του, τους προπάτορές του, τον πατριάρχη, αυτόν που φύτεψε το δέντρο και τον πρώτο σπόρο στο δέντρο το γενεαλογικό. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα επίπεδα όπου η ανθρωπότητα θα κληθεί να διαχειριστεί φρονό με παραφροσύνη και όχι με σύνεση και φρόνηση. Όπως είπα, ο χρόνος, η πληροφορία και πάλι ξαναγυρίζουμε στον χρόνο, γιατί θα μπορούμε να κάνουμε ένα rewind, θα πηγαίνουμε πίσω να δούμε γεγονότα. Σε σημείο, βάζοντας τη ζωή ή τα ιστορικά γεγονότα στο μικροσκόπιο του χρόνου, στο φασματοσκόπιο του χρόνου. Αυτά είναι τα συγκλονιστικά γεγονότα τα οποία στην επόμενη φάση, τα επόμενα 100 χρόνια, θα κληθεί να διαχειριστεί η ελίτ όλων αυτών που φιγουράρουν ως ελίτ, παγκόσμια ελίτ, και θέλουν να ελέγξουν την ανθρωπότητα, ώστε αυτά τα τρία επίπεδα, τα τρία κορυφαία επίπεδα όπως είπα, να μπορούν να είναι προνόμιο της ελίτ, με απομειωμένη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό μιλάω για το χρυσό δισεκατομμύριο. Είναι ο τελικός στόχος μέχρι το 2000, από το 2050 μέχρι το 2100 με 130, με βάση τις δικές τους μελέτες μιλάω, να έχει φτάσει η ανθρωπότητα να μπορεί να διαχειριστεί αυτού του είδους τα κορυφαία επίπεδα, όπου οι πρόγονοι μας πολλών λαών, πολλών εθνοτήτων, πολλών πολιτισμών και κυρίως των γνωστών κεντρικών θρησκευτικών φαινομένων τα είχαν ως πρόσημο στην πορεία της ζωής του κάθε έθνους, του κάθε λαού, του κάθε πολιτισμού. Ενώ τη διαχείριση του χρόνου, τη διαχείριση της πληροφορίας που ήταν κατά πολύ λιγότερος
ο όγκος της πληροφορίας με τον όγκο που έχουμε τώρα, ο οποίος κινείται με ταχύτητα φωτός, και η χρονοκάψουλα, για να το πω πιο ελκυστικά. Αυτά τα τρία επίπεδα, στην πρώτερη κατάσταση του ανθρώπου, ξαναλέω, συγκρατήστε ότι ο άνθρωπος είναι έλογον στοιχείο, γι' αυτό και είναι υποχρεωμένος πρώτα-πρώτα να κάνει ένα σκαφί εσωτερική, πνευματική, ψυχική, και από εκεί να βγάζει ό,τι έχει μέσα του, με τη διαδικασία που προανέφερα της περισυλλογής, της περίσκεψης, που μοιραία οδηγεί στην αυτοκριτική. Είναι μαθηματικός ο τύπος. Περίσκεψη, περισυλλογή, ίσον αυτοκριτική. Είτε βάλεις στη μέση πρόσθεση, είτε αφαίρεση. Αυτά τα τρία κεφάλαια που προανέφερα είναι οι τρεις βασικοί αρχαίοι κώδικες της γνώσης του ανθρώπινου γένους, που, όπως έχω ξαναπεί, αυτοί οι απόγονοι του Κάιλ, οι οποίοι περιφέρονταν από αυλή σε αυλή, από βασιλιά σε βασιλιά, από αυτοκράτορα σε αυτοκράτορα, και τώρα κρατάνε τα κλειδιά της παγκόσμιας οικονομίας και των παγκόσμιων παγκόσμιου θησαυροφυλακίου. Σας θυμίζω ότι η ανθρωπότητα, όλα τα έθνη, όλα τα κράτη, πάνω από 196, χρωστάνε, αλλά δεν ξέρουν σε ποιον, πάνω από 363 εκατομμύρια. Ξέρετε την έκταση αυτού του όγκου σε, αν μπορούσε κανείς να το φανταστεί σαν ένα χάρτη, πόσο πιάνει? Πάνω από 363 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα θέματα που μοιραία η ανθρωπότητα τα επόμενα 100 χρόνια θα καταπιαστεί. Αλλά για να καταπιαστεί θέλει κάποια θεμέλια. Και αυτό που προσπαθούν είναι να γκρεμίσουν αυτά τα θεμέλια, ώστε όταν δεν υπάρχουν θεμέλια σε ένα κτίριο, μοιραία με κάποιο γεγονός σεισμικό, τεχνητό ή φυσικό, το συγκρότημα θα πέσει. Έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο, με την ιστορία του. Το θεμέλιο αυτό στην ύπαρξη του ανθρώπου, στην πορεία της ιστορίας του ανθρώπινου γένους, είναι ο ίδιος του εαυτός, μέσα από την ένθεη κατάστασή του. Ξαναλέω, ο άνθρωπος ως έλογον είναι ένθεον. Αν το αφαιρέσεις το έλογον και το ένθεον, είναι ζώον. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, πάλι αν προσέξουμε, θα δούμε ότι ο άνθρωπος ως ζώον είναι το φρικτότερο. Και εκεί, αν έχουμε τη δυνατότητα του χρόνου, την παρατήρηση του χρόνου, πολλών φαινομένων, εκεί λοιπόν θα δούμε στην απόλυτη φρικτότητά του τον άνθρωπο ως θηρίο, όταν του αφαιρέσεις από μέσα του και του ξεριζώσεις την ένθεη φύση του, ότι γίνεται ζώο, τρομακτικό ζώο που σπαράσει. Θα φέρω ένα ακραίο παράδειγμα που πλέον στις μέρες μας είναι φαινόμενο προς μελέτη. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη του κόσμου που μελετάει την ψυχοσύνθεση των serial killer. Τι τον οδηγεί για να φτάσει σε αυτά τα αποτρόπια εγκλήματα κάθε φορά. Ο άνθρωπος είναι ένα φαινόμενο προς μελέτη που κάθε κομμάτι του είναι ταγμένο να το μελετήσει μια συγκεκριμένη επιστήμη, είτε από τις θετικές επιστήμες, είτε από τις θεωρητικές,
η θεολογία, ας πούμε, παρότι θεωρείται θεωρητική επιστήμη, στην πραγματικότητα είναι μια εμπράγματι επιστήμη. Διότι δεν ασχολείται μόνο με την ψυχή του ανθρώπου σε σχέση και συνάρτηση με το Θεό και δημιουργό του, αλλά και με πολλά άλλα στοιχεία της καθημερινότητας, της τριβής του. Καλή μου φίλη, έλεγα λοιπόν εισαγωγικά σε αυτό το podcast και άφησα το νου μου να το κατευθύνει το Πνεύμα του Άγιο. Σας έχω πει ότι πολλές φορές, όσες φορές και αν, όσο και αν προετοιμαστώ, υπάρχει εκείνη η ρίση του Ευαγγελίου, το αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές και παλιότερα αναφέρονταν σε αρκετούς από τους προφήτες και τους μεγάλους και τους 12 μικρούς. Όταν έρθει η ώρα και πρέπει να μιλήσετε, μην σκεφτείτε. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας επισκιάσει, θα σας επισκεφθεί και θα σας καταλάβει. Είναι και η οδηγία που έδωχνε συχνά ο Χριστός, μαθητές του οποίου θα θέλαμε να είμαστε όλοι, προς τους μαθητές του, σε όλες τις φάσεις της ζωής του, της δημόσιας ζωής του, ακόμα και μετά την Ανάστασή του. Μην ετοιμάζεστε, μην προετοιμάζεστε. Το Πνεύμα το Άγιο θα αναλάβει το έργο σας. Έτσι λοιπόν και εγώ, όσο και αν προετοιμαστώ, εκτός αν πρόκειται για αυτές τις τετριμένες και τοξικές εκπομπές που πρέπει να διαχειριστώ την πληροφορία και το ρεπορτάζ και αναγκάζομαι να πω πολλές φορές και σε άμετρο ή ασύμετρο ύφος και με ένταση και με πάθος με όλα αυτά που συμβαίνουν, να διαχειριστώ την πληροφορία. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως πνευματικής, ψυχικής και νοητικής αφύπνισης, όπως θα ήθελα να είναι αυτό το συγκεκριμένο podcast, το οποίο ηχογραφώ στη σκιά της κοίμησης της Θεοτόκου 1-2-24 ώρα πριν την τέλεση της εορτής με το νέο ημερολόγιο, αλλά να ξέρετε ότι η γνήσια και αυθεντική παράδοση είναι στο πάτριο και παραδοσιακό ημερολόγιο όπως μας παραδόθη, χωρίς τις παρεμβάσεις που είχαν πολιτικό χαρακτήρα από τον Πάπα Γρηγόριο. Ξαναλέω λοιπόν, καλή μου φίλη, για να κλείσω με αυτό που ξεκίνησα. Όλες αυτές οι στιγμές, επί παραδείγματι αυτή η στιγμή, κυριαρχεί στο κέντρο της ζωής μας, στο κέντρο της ζωής της Εκκλησίας. Η Παναγία μας, μια γυναίκα συγκλονιστική, όπου σε όλη την διήγηση της ζωής της, προσέξτε λίγο, μίλησε πολύ ελάχιστα. Είναι μετρημένες οι στιγμές που η Παναγία μίλησε, είτε απευθυνόμενη προς τον Χριστό, ως Υιό της, κατά σάρκα, είτε στο θρήνο της, πάνω από την Θεία και Ιερή Σωρό Πανάχρωτου Σώματος του Ιησού, όταν αυτό παραδόθη στους μαθητές και στην Παναγία. Πολύ ελάχιστες οι στιγμές που η Παναγία μίλησε. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Τι θα μπορούσε να έχει πει. Γι' αυτό και είναι στο κέντρο της Εκκλησίας μας το πρόσωπό της, η απόδοση της τιμής κατά τις λατρευτικές διαδικασίες, ακριβώς γιατί είναι το πρόσωπο εκείνο στο οποίο συγκεντρώνονται όλα εκείνα τα χαρίσματα που έχει και που θα έπρεπε να έχει ο άνθρωπος. Δεν εννοώ την σιωπή. Είναι
βαρύ φορτίο. Ο ρόλος ήταν και παρέμεινε διαχρονικά εις τους αιώνες των αιώνων ειδικός προς την Παναγία, την μητέρα του Χριστού, την ένσαρκη κατάσταση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Δεν είναι εύκολο αυτό που συνέβη στην Παναγία, γι' αυτό και η Εκκλησία μας, κατά τους θεοφόρους πατέρες, όλους, δεν υπάρχει ένας συγγραφές της Εκκλησίας μας που να μην αναφέρεται σε κάποια από τις ορατές και αόρατες πτυχές της υπεραγίας Θεοτόκου. Το τέλειο πρόσωπο κατά την ανθρώπινη φύση του, τη γυναικεία του φύση, στον πλέον δύσκολο και επώδυνο ρόλο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι στιγμές που προανέφερα, τώρα έχουμε το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού κεντρωμένο στην Παναγία, σε πολύ λίγο διάστημα θα μπούμε στην περίοδο των Χριστουγέννων και της Μεγάλης Σαρακοστής και ούτω καθεξής, στο Πάσχα και πάει λέγοντας αυτός ο κύκλος, ο ορολογιακός κύκλος. Και όλη αυτή η σταθμή, επιπροσθέτως, στον κύκλο αυτό είναι και η δική μας προσωπική σταθμή των γενεθλίων, των ονομαστηρίων. Είναι η αφορμή για να μπορούμε να κάνουμε αυτούς τους μικρούς σταθμούς, αυτές τις μικρές ανάπαυλες, πρώτα με τον εαυτό μας, ύστερα με τον χρόνο, αυτό το κομμάτι της αιώνιας φύσης, του σύμπαντος, του χρόνου, που είναι πλέον το πλέον δύσκολο και δυσανάλογα διαχειρίσιμο μέγεθος, στο πλαίσιο του οποίου, ενώ το χρόνο, καλούμεθα να κάνουμε όλα αυτά τα υπόλοιπα που θα συγκλονίσουν την ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια, σε αυτά τα τρία επίπεδα που προανέφερα και ειλικρινά ίσως είναι από τα πλέον δύσκολα που έχει να διαχειριστεί ο άνθρωπος τουλάχιστον τα επόμενα 100 χρόνια. Θα αναλέω λοιπόν αυτά είναι τα τρία κεφάλαια που η ανθρωπότητα θα κληθεί και θα έρθει αντιμέτωπη τα επόμενα 100 με 150 χρόνια. Χρόνια στα οποία φιλοδοξούν όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι παγκόσμιοι εξουσιαστές, όλα αυτά να μπορούν να γίνουν διαχειρίσιμα μέσα σε ένα πληθυσμιακό όγκο που δεν θα ξεπερνάει το 1,5 δισεκατομμύριο, είναι το περιβόητο χρυσό δισεκατομμύριο, ακριβώς για να μπορούν τον άνθρωπο να τον έχουν μετατρέψει σε μάζα, σε ανθρωποειδές και να μπορεί να είναι διαχειρίσιμος από μια ολιγομελή ελίτ, μια παγκόσμια διακυβέρνηση, η οποία θα κρίνει τις τύχες των ανθρώπων αυτών. Βεβαίως τίποτα από όλα αυτά, να ξέρετε, δεν πρόκειται να συμβεί εάν δεν το επιτρέψει ο Θεός, εάν αυτά όλα δεν είναι στο σχέδιο του Θεού, για οποιοδήποτε λόγο. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί. Και γι' αυτό, για να μπορεί να είστε σίγουροι, ένα πράγμα σας εξασφαλίζει αυτή τη σιγουριά, σε σημείο απόλυτο.
Μόνο η πίστη στο Θεό και η αγάπη στην ίδια τη ζωή, που η ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Εάν λοιπόν υπάρχει η πίστη, τότε είναι καλό να συνεχίζουμε τη ζωή μας, χωρίς βεβαίως να παραθεωρούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και όλα αυτά που μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε. Γιατί αυτό θα επιδείκνυε περισσότερο από την υπάρχουσα αλαζονία και προσωπικά από τον καθένα μας. Να θυμάστε ένα πράγμα, και αν το παρατηρήσετε, βεβαίως όλο αυτό το υλικό που σας παρέχω, πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι, μπορεί να το ακούνε χιλιάδες, αλλά δεν είναι για τους χιλιάδες. Πολύ εκλητή, ολίγοι οι εκλεκτοί. Αυτό συνέβαινε πάντοτε στην ιστορία. Έλεγα λοιπόν ότι εάν υπάρχει πίστη, τίποτα δεν μπορεί να μας κλονίσει. Και όπως έχουμε δει πολλές φορές, τα σχέδια των ανθρώπων ανατρέπονται από το σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν να είστε σίγουροι, να συνεχίζετε τη ζωή σας, χωρίς να παραθεωρείτε τα μηνύματα που σας στέλνει ο Θεός. Έλεγα λοιπόν, και με αυτό θα κλείσω, αιώνες τώρα που καταβολείς του χρόνου, ο Θεός μας μιλάει μέσα από τους ανθρώπους. Στον κάθε άνθρωπο, θα σας φέρω ένα παράδειγμα και όχι τυχαίο, στον κάθε άνθρωπο, αυτός που ακούει τώρα εν προκειμένου, η Μαρία, ο Γιώργος, η Φωτεινή, ο Χρήστος, ο Κωνσταντίνος, η Δέσποινα, ο Λουκάς, ο Γιώργος, η Φωτεινή, η Δέσποινα, η Χαρίκλια, για τον κάθε ένα, όλα αυτά που ακούει σηματοδοτούν κάτι διαφορετικό. Στον κάθε ένα, αγαπημένη μου Τασούλα, αυτά που λέγονται ανοίγουν διαφορετικές πύλες στην ψυχή του και στην καρδιά του. Καλή μου Φωτεινή. Το ίδιο συμβαίνει για τον κάθε ένα που ακούει, ό,τι ακούει. Κυρίως όταν αυτά τα ακούσματα και τα μηνύματα που λαμβάνουμε έχουν βαθύτερους στόχους και φιλοδοξούν όχι μόνο να αφυπνίσουν και να επαγρυπνήσουν κάποιες ψυχές που παίζουν ρόλο στην περιοχή τους. Θα σας πω ακόμα ένα παράδειγμα, γιατί δεν θέλω να είναι όλα αρνητικά τα ακούσματα. Ήδη στην αρχή παρασύρθηκα και έδωσα κάποιες πληροφορίες που είπα θα τις επισυνάψω στο podcast από κάτω. Θα θυμάστε ότι δυστυχώς η πρώτη μου φύση, πέρα τεχνιέντος και τεχνική, η εκπαίδευσή μου είναι βασική ως δημοσιογράφος, και άρα η διαχείριση της πληροφορίας είναι κρίσιμη και σημαντική για μένα. Έλεγα λοιπόν ότι στον καθένα το μήνυμα που περνάει είναι διαφορετικό. Αλλιώς ακούει η Αλεξάνδρα, αλλιώς ακούει ο Γιώργος. Ο Θεός λοιπόν, καλή μου φίλη, πάντοτε μίλαγε μέσα από τους ανθρώπους. Κάποτε, επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, τους ονομάζαμε προφήτες. Έτσι φαινόντουσαν. Και όταν εκπληρωνότανε το ρηθέν και ό,τι υπόθηκε εν προκειμένου η προφητεία, τότε γινόντουσαν συγκλονιστικά πράγματα. Ο Θεός δεν άλλαξε τις συνήθειές του, ούτε το έργο του, ούτε τους τρόπους του. Τους ανθρώπους διαλέγει πάντα και περνάει τα μηνύματά του. Μια γιαγιά που θα δούμε να ανάβει το κεράκι της, μόνιμα και σταθερά όλη της τη ζωή, έναν άνθρωπο που ξέρουμε και γνωρίζουμε τη ζωή του, την κατάλληλη στιγμή, μέσα από την οποιαδήποτε εικόνα, ο Θεός θα μας δώσει
το μήνυμα για να μπορέσουμε να δούμε παραπέρα από την εικόνα. Θα μπορούσα να πω δεκάδες παραστατικές εικόνες για να καταλάβετε μέσα από τις οποίες πόσο ο Θεός περνάει τα μηνύματά του στην κάθε ψυχή. Έτσι λοιπόν, τότε, αιώνες πριν, σε όλα τα θρησκευτικά φαινόμενα ο Θεός περνούσε το μήνυμά του, έτσι και τώρα συμβαίνει. Προϊόντος του χρόνου, της γνώσης, της τεχνογνωσίας, της προόδου, σε πολλά πράγματα. Η διαχείριση λοιπόν της κάθε πληροφορίας στον κάθε άνθρωπο έρχεται διαφορετικά. Αλλού το ερέθισμα φέρνει ένα μήνυμα, αλλού περνάει απαρατήρητο ενώ το ακούν χιλιάδες ή δισεκατομμύρια ή εκατομμύρια, και αλλού μένει ως αποτύπωμα στην ανθρώπινη ψυχή και είτε συγκλονίζει, είτε αφυπνίζει, είτε αλλάζει ολόκληρη τη ζωή μας. Έτσι μιλούσε ο Θεός, έτσι εξακολουθεί και μιλάει. Μέσα από εικόνες, μέσα από τους ανθρώπους, μέσα από τη φύση, μέσα από απλά και καθημερινά πράγματα. Καλοί μου φίλοι, νομίζω ότι αυτό το σημερινό podcast παραμονή της μεγάλης θεομητερικής συμβολικά εορτής σε κάποιους θα προσθέσει, κάποιους μπορεί να σκανδαλίσει, κάποιους άλλους μπορεί να τους προβληματίσει, σε κάποιους άλλους θα περάσει αδιάφορα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, την υπομονή και την επιμονή σας. Να θυμάστε κάτι που πρέπει να το έχουμε στη ζωή μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Να είστε καλά. Σας είμαι ευγνώμων που με παρακολουθείτε. Ευχαριστώ πολύ.